Η περίπτωση της Ουγγαρίας με τη σύναψη συμβολέου με την Ρωσία για το Sputnik V vaccine είναι λύση στο πρόβλημα αυτό? Κοιτάξτε, εμείς ως ΚΚΕ από την πρώτη στιγμή είπαμε ότι αυτό που θα έπρεπε να διεκδικήσει η κυβέρνηση είναι να έχει πρόσβαση ο λαός σε όλα τα εμβόλια που έχουν κριθεί ασφαλή, σε όλους τους τύπους εμβολίων που πολλές φορές μπορεί και για ανάλογα και με την κατάσταση της υγείας του καθενός να ταιριάζει καλύτερα ένας άλλος τύπος εμβολίου. Αλλά αυτό που πραγματικά χρειάζεται να προβληματίσει και έναν κόσμο είναι, επειδή μιλήσατε προηγούμενα για τις συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις φαρμακοβιομηχανίες, να υπενθυμίσουμε ότι είναι συμφωνίες που κρατούνται ως επτασφράγιστα μυστικά. Μάλιστα, στο αίτημα της Ευρωκοινοβουλευτικής Ομάδας του ΚΚΕ να μπορέσουν οι ευρωβουλευτές να διαβάσουν αυτές τις συμφωνίες, δόθηκαν αποσπασματικά συγκεκριμένα σημεία και μάλιστα οι ευρωβουλευτές ήταν με αυστηρή επιτήρηση για το τι θα διαβάσουν, δεν μπορούσαν να κρατήσουν καν σημειώσεις για τις συμφωνίες. Δηλαδή, συνθήκες τέτοιες που επιτείνουν και την αμφιβολία σε έναν κόσμο και ανησυχίες που υπάρχουν. Και θεωρούμε ότι αυτοί είναι όλοι οι λόγοι που καθυστερούν και την πρόοδο του εμβολιασμού. Για να βγάζουν και ένα συμπέρασμα για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ουσιαστικά εμποδίζει και την κάθε χώρα να διαπραγματευτεί η ίδια και να μπορέσει να πάρει περισσότερες δόσεις. Σας ευχαριστούμε, κυρία Κομνάκη. Μια κουβέντα, επιτρέψτε μου μόνο. Επειδή αναφερθήκατε και για τα εμβολιαστικά κέντρα, αποτελεί πρόβλημα όχι μόνο τα περιορισμένα εμβολιαστικά κέντρα, ας πούμε το γεγονός ότι δεν λειτουργούν οι κινητές μονάδες υγείας ώστε να μπορούν να εμβολιάσουν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που εμβολιάζονται αυτή αυτό τη στιγμή. Αυτό γίνεται λόγω της κατάψυξης, κύριε Κομινάκη. Είναι ένα αίτημα βεβαίως και στους ανθρώπους που μπορούν να μετακινηθούν, αλλά